Και σου εύχομαι να σαν πρωθυπουργό, μην το ξεχνάς αυτό. Και την αγροτιά, γιατί είναι σε αγροτικό δρόμο. Στου αγρότε και τα μάτια σου. Τα παιδιά μα πήγανε, να μην φύγουμε κι εμείς. Τουλάχιστον να τα γυρίσουμε. Εδώ. Από το 64. Από το 64. Ναι, το είχε ο άντρας μου. 55. Ναι, και βγήκε σε σύνταξη και συνεχίζω εγώ. Καλό μήνα, ε. Καλά. Είστε καλά. Γεια σας. Καλή. Την ενηφόρα μας θέλουμε και εσείς να κατανοήσετε όπου πηγαίνετε, τα προβλήματα της κοινωνίας τα ξέρετε, αλλά όμως να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε καλά, είστε. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για όλο τον κόσμο. Βλέπω και το σπάθο. Είναι απελπιστική κατάσταση για τους νέους, νέα παιδιά, μεταπτυχιακά, ιστορικό. Έχω σπουδάσει ιστορικό. Σαν και εμένα. Σαν και εμένα. Εγώ ξεκίνησα. Εγώ έχω πει ιστορία και ο γιος μου ήταν ιστορία σπουδάσει. Ενεργητική πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Από το 18 χρονών και παραμένω σταθερός. Σταθερός. Να είστε καλά. Πάντα ωραία, τι παλιά ωραία. Τώρα είναι ονεργήτησα. Τώρα είναι ονεργήτησα. Παιδιά, για άλλα τα πρώτα να σας δω. Το πρώτο σκέλος του Δημοτικού στην Ηλία, που είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς πολίτες, να συζητήσω μαζί τους τα καθημερινά τους προβλήματα. Κοινός τόπος παραμένει ο ίδιος, μια οικονομία η οποία παραμένει σε κατάσταση στασιμότητος, πολίτες οι οποίοι δεν βλέπουν προοπτική και οι οποίοι υποφέρουν υπό το βάρος της ασφυκτικής υπερφορολόγησης, νέοι αγρότες οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη διέξοδο και δεν έχουν πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που δεν αντιλαμβάνονται το μέλλον τους μέσα από τις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή προκειμένου να επανέλθει στον δρόμο της κανονικότητας και της οικονομικής ευημερίας. Και αυτή την μεγάλη πολιτική αλλαγή μπορεί να διασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία, μεγάλη φιλελεύθερη και κεντροδεξιά παράταξη, η οποία φέρνει στις τάξεις της καθημερινά όλο ένα και περισσότερους πολίτες. Που αντιλαμβάνονται ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει πραγματικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για τη μεταπνευματική. Ωραία, αλλά εγώ να σας ακούσω εδώ πέρα, να πω τον λόγο σε εσάς. Αντιπρόεδρος Κοκοβοδοκύρος Κακαλέπλε. Ευχαριστώ. Τα προβλήματα δεν είναι όλα όπως ξέρετε και αγωνιζόμαστε με τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να πλατιάσω τη συζήτηση όσον αφορά ποια θέματα αντιμετωπίζουμε. Τα κύρια βασικά θέματα είναι το ένα, το φορολογικό, και το δεύτερο είναι το θέμα του ΕΛΓΑ. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο ΕΛΓΑ μας ζητάει να είμαστε στην ώρα μας και να πληρώνουμε. Αλλά αυτός από την πλευρά του δεν είναι στην ώρα του στο να πληρώνει. Να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα ότι οι ζημίες του καλοκαιριού του 2017 δεν έχουμε λάβει ακόμα τα πορίσματα, όχι τα χρήματα, τα πορίσματα, τις εκτιμήσεις για τις ζημίες. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και το δεύτερο θέμα, το φορολογικό, που αυτό που γίνεται είναι αφέμαξη. Δεν είναι φορολογία. Μάλιστα ζητάει να καταβάλουμε το 65% των κερδών μας χωρίς να λέει, να διαφορεί για το εμείς πώς θα καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Τα χρήματα δεν φτάνουν.
και απορώ γιατί δεν το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Πώς μαζευτούν εμάς να φορολογηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, να πληρώσουμε τη φορολογία μας, αλλά να την πληρώσουμε τη φορολογία μας στον βαθμό που επιτρέπεται, που μπορούμε, που είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν προσθεθούν άλλο ένα εκατομμύριο σε αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, τι θα γίνει. Θα διονυστεί μια κατάσταση και τα πράγματα θα εξακολουθούν. Δεν μπορεί ο ΕΡΓΑ να μην προσαρμοστεί σε αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα. Και από τη στιγμή που συνεισφέρετε και πληρώνετε, έχετε κάθε δικαίωμα να έχετε και απαιτήσεις. Προσέξτε, υποχρεώσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτά πάνε μαζί. Σωστά. Και ισχύει και αντίστροφα βέβαια. Μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Όχι, όχι βέβαια. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το οποίο είπε, ότι για να αλλάξει η χώρα πρέπει να αλλάξουμε όλοι οι νοοτροπίες και μυαλά. Το κράτος πρώτο, αλλά και οι πολίτες μαζί. Κανείς δεν πρόκειται να βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση, εάν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα. Ακριβώς. Εμείς είμαστε. Όλοι εσείς είστε η Ελλάδα. 10 εκατομμύρια Έλληνες εδώ και άλλοι τόσοι εκτός Ελλάδος. Και όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Η δικιά μας δουλειά είναι αυτό να γίνει με τον πιο δίκαιο τρόπο. Να απελευθερώσουμε τις υγιείς δυνάμεις της οικονομίας. Πιστεύω πολύ και μαθαίνω συνέχεια πράγματα για τον πρωτογενή τομέα. Το αποτέλεσμα να κάνουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Σας το θέτω, βοηθήστε όσο μπορείτε. Θα τα πούμε και το βράδυ. Ο δρόμος αυτός ήταν ένας δρόμος ο οποίος είχε ενταχθεί στο προγραμματικό της προηγούμενης κυβέρνησης. Απεντάχθηκε, δυστυχώς σαλαμοποιήθηκε. Με αποτέλεσμα ένας δρόμος ο οποίος θα έπρεπε να είχε τελειώσει με το καλό το 19, ακόμα να καρκινοβαθεί. Ο δρόμος αυτός θα γίνει. Και είναι δέσμευση δικιά μου, γιατί είναι η Ηλία, ίσως η τελευταία περιοχή της Πελοποννήσου, αλλά και από τις ελάχιστες περιοχές της Ελλάδος, που σήμερα είναι αποκομμένη από ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμου. Χαίρομαι που το επισημαίνεις ότι δεν είναι μόνο ζήτημα ανάπτυξης. Είναι και ζήτημα οδικής ασφάλειας, είναι και ζήτημα ανθρώπινης ζωής. Εμείς προσωπικά αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην οδική ασφάλεια και έχουμε καταθέσει ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο για το πώς θα μειώσουμε το φόρο αίματος στην άσφαλτο, αλλά φυσικά όλα ξεκινούν από τις καλές υποδομές. Δεν σας αξίζει ο δρόμος αυτός. Θα έχετε ένα δρόμο ποιοτικό, ασφαλή, που θα βγάλει την Ηλία από την απομόνωση και θα μπορέσει να την οδηγήσει, όπως και την υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανάπτυξη που της αξίζει. Οπότε, επειδή σε κάθε περιοχή η δουλειά μας είναι να προτεραιοποιούμε, γιατί γινόμαστε δέκτες πολλών αιτημάτων και ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όλα, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρώτη προτεραιότητα για την Ηλία είναι ο δρόμος. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευση στην Ηλία που δεν είναι. Να πω ότι κρατώ αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος. Εμείς κάνουμε μια ενδιαφέρουσα μίξη παλιών και νέων στελεχών, αλλά θα δώσουμε ευκαιρίες σε νέους. Η ανανέωση είναι απαραίτητη για κάθε κόμμα για να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στους καιρούς. Αλλά το βράδυ θα είμαι με γραβάτα. Το βράδυ θα είμαι με γραβάτα. Είστε καλά. Κάντε και εσείς ό,τι μπορείτε. Ό,τι μπορείτε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για όλο τον κόσμο. Είναι απελπιστική κατάσταση για τους νέους, νέα παιδιά μεταπτυχιακά. Πού έχει ιστορικό. Έχω σπουδάσει ιστορικό. Στην Κέρκυρα. Σαν και εμένα. Και εγώ ξεκίνησα να μου πω πτυχίο ιστορία και ο γιος μου ήταν ιστορία σπουδάσει. Είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Και σε μένα τώρα. Για πολλές. Να καλά, παιδιά. Θέλουμε εδώ. Όπου πάμε τώρα. Πάμε το φύλλο. Στην πλατεία και αυτό είναι. Να σε καλά. Να σε καλά.
Thank you.
Ήταν γέλο ή κρατός παρακτήτας.